Κοντά μας ο Παναγιώτης Πυρόπουλο με όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες Παναγιώτη για την εξέλιξη των ερευνών. Δύο άτομα που φορούν κουκούλε και γάντια φαίνεται να αποτυπώνονται στι εικόνε από κάμερε ασφαλεία και του κτηρίου αλλά και παρακείμενων κτηρίων να τοποθετούν τον εμπιστικό μηχανισμό που αποτελείται από τρία γκαζάκια και να επιτώνει με έφρεκτο υγρό σε εξωτερικό κλιμακοστάσιο. Εδώ που βλέπουμε, εδώ είναι και τα γκαζάκια. Δύο από αυτά είχαν ξεράγησαν και ένα είναι διωγκωμένο και μεταφέρθηκε, μεταφέρθηκε στη διεύθυνση κλιματολογικών ερευνών. Τα εξωτερικά σα σύμφωνα με τι εκτιμήσει των αξιωματικών του Βουβιστικού Σώματο και ο φαίνεται να λειτουργήσαν ω καμινάδα και μέσω των καλωδιώσεων μετέφεραν θα σου έλεγα τις φλόγες και τη φωτιά στον τρίτο, φο... τρίτο όροφο του κτηρίου να πούμε ότι το συγκεκριμένο κτήριο δεν φαίνεται να έχει αστυνομική φύλαξη και τώρα, αναφορικά με την επίθεση, όπω αντιλαμβάνει σε Μάρκο, οι εξωματικοί τη υποδιεύθυνση κρατική ασφάλεια που ανέλαβαν την προανάκριση την αποδίδουν στην κλιμάκωση των ενεργειών συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον απεργό πείνα Γιάννη Μιχαηλίδη, τον γνωστό στο το Εξοβόλο, ο οποίο έχει υποβάλει ε, έθιμα αποφυλάκηση. Έχουμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα φεϊ βολάν, καταδρομικέ επιθέσει, εγκαζάκια, ακόμα και έρυψη δυναμίτητα, αν θυμάστε τη ΔΟΕ Μαρσίου, μια ενέργεια την οποία την έχουν αναλάβει οι εξωματικοί τη τρομοκρατική υπηρεσία, καθώ πρόκειται για ένα πολύ αναβαθμισμένο χτύπημα και ενέργεια και θέλουν να προλάβουν τα χειρότερα και ενδεχομένω τη δημιουργία μια ακόμα τρομοκρατική επωνυμία, όπω τουλάχιστον εκείνοι αναφέρουν. Δεκάδε είναι και οι παρεμβάσει και στην επαρχία και στην αδική, ακόμα και το πλησίασμα τη Προέδρου τη Δημοκρατία Κατερινά Σακελαροπούλου, επιθέσει στα σπίτια του Άρη Πορτοσάτε, του βουλευτή Νέα Δημοκρατία Μπάμπη Παπαδημητρίου, δεκάδε επιθέσει εναντίον αστυνομικών δυνάμεων και στα εξάρχεια και στου ζωγράφου. Αυτό λοιπόν προσπαθούν να αποτρέψουν και οι αξιωματικοί τη Αδημοκρατική Υπηρεσία αλλά και τη κρατική ασφάλεια. Δηλαδή, την κλιμάκωση την αναβάθμιση, θα σου έλεγα, των συγκεκριμένων ατόμων, είτε σε τρομοκρατικέ επιθέσει, είτε σε πιο αναβαθμισμένε εμπιστικέ ενέργειες και άλλου είδου καταδρομικέ. Παναγιώτη, ευχαριστώ προ το παρόν.